Γεια σας, είμαι η Έφη και σας καλωσορίζω στο κανάλι μου. Σήμερα θα πλέξουμε μαζί αυτή την καλοκαιρινή μπλούζα. Είναι μια πολύ εύκολη μπλουζίτσα. Στο βίντεο την έχω πλέξει σε νούμερο medium. Είναι όμως ένα υπερβολικά εύκολο σχέδιο και πατρόν, ώστε να το προσαρμόσετε στο νούμερό σας. Θα χρησιμοποιήσω τα νήματα αυτά, τα οποία μου τα έστειλε η Τζέιλαν Καραχασάν. Θα σας βάλω link στα σχόλια για το ηλεκτρονικό κατάστημα και για την ομάδα στο Facebook, για τη σελίδα της στο Facebook. Αν και είμαι σίγουρη ότι όλοι τη γνωρίζετε, η Τζέιλαν είναι πολύ εξυπηρετική, έχει πολύ μεγάλη γκάμα νημάτων, έχει τα πάντα από αλιζέ και άλλα πολλά νήματα. Μου έστειλε λοιπόν να δοκιμάσω το Alize Plus, το οποίο είναι καινούριο, το Alize Diva Plus, το οποίο είναι καινούριο νήμα. Είναι πιο χοντρό από τον Diva, γι' αυτό το ονομάζουν και Plus. Είναι ένα μερσεριζέ νήμα που πλέκεται με βελονάκι νούμερο 3-4. Τα 100 γραμμάρια δίνουν 220 μέτρα, αρκετά μέτρα δηλαδή σε κάθε κούκλα, και είναι ένα πάρα πολύ ωραίο νήμα. Μου έστειλε λοιπόν η Τζέιλαν διάφορα νήματα για να κάνω ό,τι θέλω, αλλά επειδή έχετε καταλάβει ότι δεν είναι πολύ φαν του λεπτού πλεκτού, έχω καθυστερήσει αρκετά να πλέξω κάτι για αυτό το λόγο. Γι' αυτό λοιπόν σκέφτηκα, μια και μου είχε στείλει αυτούς τους υπέροχους χρωματισμούς που συνδυάζονται, να τα βάλω μαζί και να σας πλέξω αυτή την μπλούζα σήμερα. Να τα λοιπόν, θα τα βάλω μαζί. Θα βάλω βελονάκι νούμερο 5 και θα κάνω αυτό το μπλουζάκι, που όμως θα σας πω ότι το κάνω γιατί το συγκεκριμένο μπλουζάκι δεν χρειάζεται να ακολουθήσετε το δικό μου νήμα, το δικό μου βελονάκι. Θα σας εξηγήσω στην πορεία. Αυτό θα κάνω σήμερα. Θα πλέξω πρώτα αυτό το κομμάτι, το μακρόστενο, αυτή είναι η πλάτη, η ένωσή της. Θα πλέξουμε κάθετα λοιπόν το κομμάτι που αφορά το μπούστο, που τυλίγει το στήθος και την πλάτη μας. Οι τυράντες είναι χωριστά και το κάτω κομμάτι που φαρβαίνει είναι και αυτό χωριστά. Ξεκινάει όμως όταν τελειώσουμε το κομμάτι του μπούστου. Έτσι λοιπόν ξεκινάμε και πλέκω με μισά ποδαράκια στην πίσω θηλιά για να μου δώσει το εφέ της ρήγας. Μετά θα συνεχίσω να πλέκω έτσι το υπόλοιπο κομμάτι και τις τυράντες τελευταίες. Υπάρχουν μετρήσεις λοιπόν για αυτό το κομμάτι. Θα σας πω όμως ότι δεν υπάρχει λόγος να σας μπερδέψω και να σας τις πω ή να τις ακολουθήσετε, γιατί το συγκεκριμένο πατρόν πολύ απλά και εύκολα θα το προσαρμόσετε πάνω σας, μετρώντας μπροστά στο στήθος σας από το στέρνο, από εκεί που ξεκινάει η μπλούζα, μέχρι κάτω από το στήθος, πόσα εκατοστά θέλετε να είναι και κάντε την αρχική σας αλυσίδα. Πλέκουμε μέχρι το κομμάτι να φτάσει σχεδόν να ενώνει. Δεν θα ενώνει το κομμάτι πάνω μας και μετά τα υπόλοιπα έρχονται μόνα τους. Είναι λοιπόν ένα πατρόν που δεν χρειάζεται να σας πω για το μέγεθος small τόσα εκατοστά, για το large τόσα, για το medium τόσα. Λοιπόν, ξεκίνησα την αρχική μου αλυσίδα χωρίς καν να μετρήσω πόσους πόντους έβαλα, γιατί απλά την αρχική αλυσίδα την μέτραγα πάνω στο στήθος, στο στέρνο. Γύρισα και κάνω μισά ποδαράκια για την πρώτη μου σειρά. Όπως σας είπα, εγώ έχω βάλει και τις δύο κλωστές μαζί και έχω βάλει βελονάκι νούμερο 5. Ο λόγος λοιπόν που διάλεξα αυτό το σχέδιο είναι επίσης αυτός, γιατί χρησιμοποιώντας εγώ δύο νήματα, αν σας έλεγα ακριβώς πόσα εκατοστά να κάνετε, θα ήταν σαν να σας υποχρεώνω να πλέξετε ακριβώς με ό,τι πλέκω εγώ, με το ίδιο βελονάκι, με τα ίδια νήματα. Εγώ λοιπόν διάλεξα αυτό το πατρόν, γιατί μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όποιο νήμα θέλετε. Το Diva Plus, αυτό το νέο νήμα, είναι πάρα πολύ ωραίο, έχει πάρα πολλά χρώματα, στην υφή του είναι απίστευτο, στο πλέξιμό του είναι πάρα πολύ εύκολο και να κάνετε την ίδια μπλούζα πιο λεπτή.
Λοιπόν, είχα βάλει τελικά 40 πόντους στην αρχική μου αλυσίδα. Ξεκινώντας όμως την πρώτη μου σειρά, άνοιξε το πλεκτό και είδα ότι ήταν πολύ μεγάλο. Για το medium λοιπόν, οι 30 πόντοι ήταν αρκετοί. Για παράδειγμα, αυτό στην πρώτη σειρά είναι 20 εκατοστά. Σαφέστατα βέβαια και ανοίγοντας, προχωρώντας οι σειρές, θα ανοίξει κι άλλο, το ξέρουμε αυτό. Αν χρησιμοποιούσα και τους άλλους 10 πόντους, θα πήγαινε σε μέγεθος large ίσως. Και πάλι όμως, εγώ έχω πολύ μεγάλο στήθος. Αυτό το κομμάτι αποκλείεται να με κάλυπτε. Γι' αυτό λοιπόν σας εξηγώ ότι δεν έχει καμία σημασία τα εκατοστά, γιατί το κάθε μπούστο, το κάθε σώμα είναι διαφορετικό. Κάντε λοιπόν την αρχική σας αλυσίδα, πλέξτε λίγο και βάλτε τον μπροστά σας, να δείτε σας καλύπτει, είναι από το στέρνο μέχρι κάτω από το στήθος. Και εδώ, νομίζω δεν σας το έχω ξαναδείξει, αυτό δεν το θυμάμαι, όταν έχουμε παραπάνω αλυσίδες, παραπάνω πόντους, δείτε πόσο εύκολα μπορούμε να τους μειώσουμε, να τους ξυλώσουμε. Ενώ αν έχουμε ρίξει λιγότερους πόντους, δυστυχώς πρέπει να ξυλώσουμε τη δουλειά μας. Να προτιμάτε λοιπόν να ρίχνετε παραπάνω πόντους στην αρχική σας αλυσίδα, γιατί μετά, χωρίς πρόβλημα, ξυλώνετε και έρχεται εκεί που θέλετε εσείς. Αφαίρεσα λοιπόν τους 10 παραπάνω πόντους και συνεχίζω. Μία λυσίδα στον αέρα, γυρίζω τη δουλειά μου και παίρνω νήμα για να κάνω μισό ποδαράκι κατευθείαν στον πρώτο πόντο. Σε όλους τους υπόλοιπους κάνω μισό ποδαράκι στην πίσω θηλιά. Και φτάνοντας στον τελευταίο πόντο, δεν κάνω στην πίσω θηλιά, θα μπω κανονικά στον πόντο μου όπως ήταν ο πρώτος πόντος, γιατί αλλιώς κάνει τρύπα. Στο ξεκίνημα και στο τελείωμα μπαίνω κανονικά. Μία λυσίδα στον αέρα, γυρίζω κανονικά μισό ποδαράκι στον πόντο μου και όλα τα υπόλοιπα στην πίσω θηλιά. Να το. Έτσι θα συνεχίσω λοιπόν. Για να τσεκάρω πάλι τα εκατοστά. 21 έφτασε τώρα. Θα κάνω λοιπόν ένα αρκετά μακρύ κομμάτι μέχρι να το δοκιμάζω και να θέλει περίπου μία παλάμη για να κλείσει. Δεν θα το κλείσουμε εντελώς. Θα το αφήσουμε να έχει τουλάχιστον μία παλάμη περιθώριο. Έχω πλέξει λοιπόν αυτό το μακρόστενο κομμάτι, η περίμετρος που ήθελα εγώ στο πιο μεγάλο, στο πιο φαρδί σημείο στο στήθος ήταν 90 εκατοστά. Το κομμάτι που έχω πλέξει είναι 70 εκατοστά και κάτι. Η πλέξη μας είναι πολύ ελαστική, αλλά και ελαστική να μην ήταν το πλεκτό ανοίγει πάντα. Το συγκεκριμένο νήμα έχει μια υφή πολύ μαλακιά αλλά βαριά, οπότε να ξέρουμε ότι η δουλειά μας θα ανοίξει. Γι' αυτό μην κάνετε το λάθος και το κάνετε όσο είναι η περίμετρος. Δηλαδή αν εγώ τώρα ήθελα 90 εκατοστά έκανα 90 εκατοστά πλεκτό, γιατί θα ανοίξει και θα μπαίνουν άλλες δύο φύλες μας μαζί. Δοκιμάστε λοιπόν 10 εκατοστά πριν τα εκατοστά σας και τεντώστε το επάνω σας να δείτε αν τεντωμένο κλείνει. Πριν συνεχίσω να σας πω και το εξής. Όταν ξεκίνησα σας είπα ότι ένωσα αυτά τα δύο νήματα, το Alize Diva και το Alize Diva Plus, για χάρη του βίντεο για να το κάνω πιο γρήγορα και γιατί δεν με ευχαριστεί ιδιαίτερα να πλέκω με μικρό βελονάκι. Θα σας πω όμως ότι προτείνω ανεπιφύλακτα να το κάνετε, παντρέψτε αυτά τα δύο νήματα μαζί, το Plus και το απλό Diva, γιατί το αποτέλεσμα είναι πραγματικά υπέροχο. Η υφή του με έχει ενθουσιάσει, μακάρι να μπορούσατε να το καταλάβετε τι σας λέω.
Το χρώμα σαφώς είναι δική μου επιλογή. Εσείς μπορείτε να διαλέξετε ό,τι θέλετε, αλλά η στυπνότητα, το βάρος που έχει σαν πλεκτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Και ενώ σας είπα στην αρχή ότι δεν έχουν σημασία οι διαστάσεις και τι βάζω, πλέξτε με δικό σας νήμα, σας προτείνω να το κάνετε, κάντε μια δοκιμή. Επίσης είναι δύο πολύ οικονομικά νήματα, οπότε δεν έχω κάνει καμία τρελή σπατάλη πλέκοντάς τα και τα δύο μαζί. Αξίζει τον κόπο να το δοκιμάσετε κι εσείς. Πάμε λοιπόν τώρα, πριν το κλείσω, θέλω να κάνω τις σειρές με τις τύπου κουμπότρυπες που θα δημιουργήσω εγώ. Μοιράζω το ύψος του πλεκτού μου σε ίσια κομμάτια. Λέω ότι αυτή είναι η επάνω κομμάτι, άρα η πρώτη μου κουμπότρυπα θέλω να είναι πολύ πάνω, στην κορυφή, για να βάλω το πρώτο μου κουμπί. Άριχτο, μία αλυσίδα στον αέρα, αφήνω αυτό το ποντοκενό και πάω στον επόμενο και κάνω άριχτο. Κάνω μία αλυσίδα μόνο, γιατί ό,τι και να κάνουμε, δεν θα βάζαμε ποτέ ένα τεράστιο κουμπί, αλλά ό,τι κουμπί και να βάλουμε θα περνάει μέσα από το πλεκτό, ανοίγει. Είναι η κλασική παγίδα, όταν το κάνουμε με το μάτι φαίνεται μικρό, του δίνουμε περισσότερο, είτε σε κουμπότρυπα είτε σε φάρδος, και επειδή είναι πλεκτά, τα πλεκτά ανοίγουν πολύ, το ξέρουμε, ειδικά όταν δεν είναι πλεγμένα με πολύ μικρό βελονάκι, και μετά πάει χαμένος ο κόπος μας. Καλύτερα λοιπόν να το βλέπετε μικρό στο μάτι, γιατί μετά θα έρθει στα μέτρα σας. Εμπιστευτείτε με. Πάλι λοιπόν, φτάνω για την επόμενη, κάνω μια λυσίδα, αφήνω ένα κενό. Δεν κάνω τίποτα ιδιαίτερο. Εάν θέλετε να κάνετε εσείς κάποια διαφορετική κουμπότρυπα, μπορείτε να το κάνετε. Έτσι λοιπόν κάνω την πρώτη τελευταία μου σειρά, δημιουργώντας με μία αλυσίδα στον αέρα τρυπούλα. Ισομοιράζοντας βέβαια την απόσταση. Και πάμε για την τελευταία μας σειρά. Μία αλυσίδα στον αέρα, γυρίζω. Αυτή λοιπόν θεωρώ ότι είναι η καλή πλευρά του πλεκτού μου και κάνω μία σειρά με βουβά πάνω σε κάθε άριχτο της προηγούμενης σειράς, κάνω βουβό πρώτον γιατί από την καλή πλευρά του πλεκτού μου μου δημιουργεί αυτή την κοτσίδα από πάνω και δεύτερον όταν κάνουμε βουβό γίνεται πολύ πιο σταθερό, δεν ξεχυλώνει τόσο, δεν ανοίγει. Όταν φτάνω στον πόντο που έχω αφήσει την τρυπούλα, κάνω ένα άριχτο και συνεχίζω στους ενδιάμεσους πόντους με βουβό. Στην κουμπότρυπα κάνω ένα άριχτο, ξανά συνεχίζω με βουβό. Προσοχή, από την καλή πλευρά του πλεκτού μας το κάνουμε αυτό. Στη συγκεκριμένη πλέξη που δεν έχει καλή ανάποδη, καλή θεωρώ την πλευρά που είναι επάνω η πρώτη κουμπότρυπα, η κοντινή. Και αφού
Έκανα και την τελευταία μου σειρά, χωρίς να κόψω το νήμα μου, γυρίζω από την πάνω πλευρά. Και κάνω μία σειρά με άριχτα. Έκανα όλη μου την πάνω πλευρά, γυρνάω στο άλλο τελείωμα του πλεκτού, είναι το σημείο που θα βάλω τα κουμπιά μου και κάνω ακριβώς το ίδιο, βουβώ μέχρι κάτω. Μου σταθεροποιεί τις άκρες μου, την αρχή και το τέλος του πλεκτού για να μην ξεχυλώσουνε. Τελειώνοντας λοιπόν και το πάνω κομμάτι, έχει τελειώσει η μία κούκλα από τον Diva Plus, γιατί είπαμε ότι έχει 220 μέτρα αυτή η κούκλα, ενώ το Diva το απλό έχει 350 μέτρα. Οπότε, εάν κάνετε ό,τι κάνω, υπολογίστε ότι από το Plus θα θέλετε παραπάνω από ό,τι από το απλό Diva. Ένωσα λοιπόν το νέο μου νήμα και συνεχίζω. Έκανα όλη την πλευρά και φτάνω τώρα από την κάτω πλευρά. Στην κάτω πλευρά που θα συνεχίσω και θα πλέκω το φαρδί σημείο του ρούχου μου, την περιμετρική σειρά θα την κάνω με μικρότερο βελονάκι, γιατί θέλω να στενέψει, να μαζέψει και μετά να δώσω φάρδος. Πήρα λοιπόν βελονάκι νούμερο 4 και κάνω τη σειρά με τα άριχτα με αυτό το βελονάκι. Το σχέδιο που θα κάνω στο κάτω κομμάτι χρειάζεται πόντους πολλαπλάσιους του 8. Όση ώρα τώρα θα κάνω τη σειρά αυτή, θα μετρήσω και τα άριχτά μου, μπορείτε να το κάνετε και μετά βέβαια, γιατί θα πρέπει να ξέρουμε πόσους πόντους έχουμε εμείς για να ξεκινήσουμε το φαρδί κομμάτι με το σχέδιο. Αχ, είναι πάρα πολύ ωραίο, πραγματικά δηλαδή μου βγήκε σε καλό το ότι πάντρεψα τα δύο νήματα. Λοιπόν, να συνεχίσουμε. Το βελονάκι, το νούμερο 4, το αφήνω πια στην άκρη και θα πάρω 6. Δηλαδή, έπλεξα όλο μου το κομμάτι με νούμερο 5, τα δύο νήματα και το νούμερο 5. Εδώ έβαλα νούμερο 4, γιατί θέλω να μαζέψει και να μην ξεχυλώσει κάτω από το στήθος. Και τώρα όλο το υπόλοιπο κομμάτι θα το πλέξω με μεγαλύτερο ακόμα βελονάκι, νούμερο 6. Πάμε να σας εξηγήσω για τους πόντους. Είπα ότι το σχέδιο θέλει πολλαπλάσιο των 8. Εγώ αυτή τη στιγμή έχω 113 πόντους. Εάν το διαιρέσω δια 8, σαφέστατα και δεν διαιρείται. 14 ακόμα κάτι, εγώ θέλω να το στρογγυλοποιήσω. Άρα λέω ότι είναι 15 σε των 8. Θα έπρεπε να είναι 120 πόντι. Δηλαδή μου λείπουν 7 πόντι για να είναι πολλαπλάσιο του 8. Επειδή όμως δεν θέλω να είναι μόνο όσο είναι το πάνω κομμάτι, θέλω να προσθέσω σετ. Ακόμα 2 σετ λοιπόν των 8 πόντων θα προσθέσω για να φαρδίνει το κομμάτι. Άρα 7 πόντι που μου λείπουν και 2 σετ που θέλω, 8 και 8, χρειάζομαι 23 πόντους ακόμα. Στην επόμενη σειρά λοιπόν θα προσθέσω 23 πόντους. Το πρώτο βήμα λοιπόν είναι να μετρήσετε τους πόντους σας, να τους κάνετε στρογγυλούς προς τα πάνω, πολλαπλάσια των 8 αλλά προς τα πάνω και μετά προσθέστε και 2 σετ των 8 πόντων. Ό,τι μέγεθος και αν κάνετε θα προσθέσετε από 2 σετ και πάνω. Εάν το θέλετε πιο φαρδί από ό,τι το έχω κάνει εγώ, προσθέστε 3 σετ των 8 πόντων. Εγώ λοιπόν θέλω 23 πόντους και ή προσπαθείτε με το μάτι να τους κάνετε στην επόμενη σειρά ή κάντε μια πρόχειρη διαίρεση, 123 πόντι,
Δια 23 που θέλω να προσθέσω, περίπου κάθε 5-6 πόντους θα πρέπει να κάνουμε ένα πόντο να προσθέτουμε. Ξεκινάω λοιπόν και ένα 6. Ξέρω ότι θα πρέπει να προσθέσω ένα. Πριν ξεκινήσουμε όμως, ενώνουμε πια από την καλή πλευρά το πλεκτό μας με ένα βουβό. Αυτό το κομμάτι λοιπόν είναι της πλάτης μας που θα κλείσει με κουμπιά, από εδώ και κάτω όμως θα πλέκω κυκλικά. Ξεκινάω το σχέδιό μου, 2 αλυσίδες για αρχή και στον ίδιο πόντο κατευθείαν εγώ προσθέτω ένα ποδαράκι και συνεχίζω. Σας δείχνω τους πόντους που προσθέτω, αν και δεν έχει σημασία γιατί εσείς μπορεί να έχετε διαφορετικούς πόντους. Κάνω πάλι αύξηση. Έτσι και εσείς κάντε όλη τη σειρά σας, φτάνοντας τους πόντους σας εκεί που τους θέλετε εσείς. Όταν φτάσετε περίπου στη μέση, μετρήστε τους πόντους σας, μην γίνουν όλες οι αυξήσεις από τη μία πλευρά, να έχει και πίσω. Μην πάει κάτι λάθος και γίνουν όλες οι αυξήσεις μονόπατα. Τελείωσα λοιπόν και αυτή τη σειρά, να κάνω μια ανακεφαλαίωση. Η πλάτη μου, έκανα την πρώτη σειρά με άριχτα με το μικρό βελονάκι, μετά πήρα το μεγαλύτερο βελονάκι και έστρωσα τους πόντους μου ώστε να δώσω το φάρδος που θέλω και να γίνει και πολλαπλάσια των 8 πόντων. Και ξεκινάω την επόμενη σειρά που τώρα πια είναι το σχέδιο της μπλούζας μας. Κάνω απλά ποδαράκια. Απλά ποδαράκια είναι το σχέδιό μας και κάνω 7 ποδαράκια. Να τα. Μία αλυσίδα στον αέρα, αφήνω ένα κενό και πάμε. 7 ποδαράκια. Στους επόμενους 7 πόντους, 7 ποδαράκια. Μία αλυσίδα στον αέρα, αφήνω ένα κενό και ξεκινάω από τον επόμενο πόντο για 7 πόντους, 7 ποδαράκια. Έτσι συνεχίζουμε όλη μας τη σειρά γύρω-γύρω. Έφτασα στο τέλος, κάνω μία αλυσίδα στον αέρα και κλείνω με βουβό. Αυτή ήταν η πρώτη μας σειρά. Μία αλυσίδα στον αέρα και στον ίδιο πόντο κάνω το ποδαράκι μου. Δεύτερο. Τρίτο. Μία αλυσίδα στον αέρα, αφήνουμε ένα πόντο και κάνουμε 3 ποδαράκια που μας έμειναν. Στα 7 προηγούμενα λοιπόν κάνουμε 3, ένα κενό και άλλα 3. Φτάσαμε στο κενό, πάλι κάνουμε κενό εδώ. Μία αλυσίδα στον αέρα, αφήνουμε τον πόντο το κενό και συνεχίζουμε. 3 ποδαράκια
Μία λυσίδα στον αέρα, αφήνουμε κενό, τρία ποδαράκια. Αυτή είναι η δεύτερη σειρά μας. Σειρά. Έφτασα στο τέλος, κλείνω με βουβό αφού έχω κάνει μια λυσίδα στον αέρα, γιατί είναι το κενό μου εδώ. Κλείνω με βουβό εκεί που ξεκίνησα και ολοκληρώθηκε και αυτή η σειρά, η δεύτερη. Πάμε για την τρίτη σειρά. Δεν υπολογίζουμε την πρώτη σειρά που στρώσαμε τους πόντους μας. Το σχέδιό μας ξεκινάει από τα 7 ποδαράκια ένα κενό. Η τρίτη σειρά λοιπόν είναι ακριβώς η ίδια με την πρώτη. 7 ποδαράκια, μία λυσίδα στον αέρα, αφήνουμε κενό. Τρία, τέταρτο ποδαράκι μέσα στο κενό. Πέντε, έξι, επτά. Αλυσίδα στον αέρα, αφήνουμε κενό και συνεχίζουμε πάλι με 7 ποδαράκια. Η πρώτη σειρά λοιπόν και η τρίτη είναι ίδιες. Φτάνοντας στο τέλος της σειράς, αλυσίδα στον αέρα και κλείνω με ένα βουβό στον πρώτο μου πόντο. Πάει και η τρίτη σειρά. Τι έχουμε δημιουργήσει? Ένα κουτάκι με μία τρυπούλα στη μέση. Αυτό είναι το σχέδιο λοιπόν, αυτές οι τρεις σειρές. Αλλά για να ξεχωρίζουν τα κουτάκια μεταξύ τους, χρειάζεται η επόμενη και τελευταία σειρά επανάληψης, η οποία είναι ένα ποδαράκι, μία λυσίδα για να αφήσουμε ένα κενό, ένα ποδαράκι, μία λυσίδα στον αέρα για να αφήσουμε ένα κενό και συνεχίζουμε. Αλυσίδα, αφήνω ένα κενό, πάω στο επόμενο ποδαράκι. Αλυσίδα, αφήνω κενό, πάω στο επόμενο ποδαράκι. Ένα-ένα λοιπόν. Είναι η τελευταία, η τέταρτη σειρά της επανάληψης. Και είναι η σειρά που μας ξεχωρίζει τα τετράγωνα μεταξύ τους. Φτάνοντας στο τέλος της σειράς, μία λυσίδα στον αέρα και κλείνω με βουβό. Και ολοκληρώθηκαν οι επαναλήψεις. Η τέταρτη σειρά λοιπόν. Να το τετράγωνο κουτάκι και η σειρά που θα ξεχωρίζει τα τετράγωνα. Η επόμενη σειρά είναι η πρώτη, το 7, ένα κενό. Αυτές τις τέσσερις σειρές λοιπόν θα επαναλάβετε για όσο μήκος θέλετε να έχει εσείς η μπλούζα σας. Για το μήκος που θέλω εγώ, που είδατε στη φωτογραφία, ολοκλήρωσα κάνοντας 4 σετ τετραγώνων. Να τα τετράγωνά μου. Είμαι πολύ ευχαριστημένη με το αποτέλεσμα, με το φάρδος, με το νήμα. Επάνω είναι στενό, εφαρμοστό δηλαδή, και από εδώ και κάτω φαρδένει. Μόνο και μόνο με την αλλαγή από το βελονάκι και τα δύο σετ που πρόσθεσα, έχω δώσει το φάρδος που θέλω. Να σας πω την αλήθεια, είναι μια χαρά σχεδιάκι, αυτό το πατρόν είναι μια χαρά για να κρύβουμε και κυλίτσες, ε! Λοιπόν, να ανακεφαλαιώσω λέγοντάς σας να προσέξετε πολύ το πάνω κομμάτι, την περίμετρο που θα κάνετε.
10 εκατοστά τουλάχιστον λιγότερο από ό,τι είναι η περίμετρό σας. Να διευκρινίσω κάτι, σε περίπτωση που ακολουθήσετε τη συμβουλή μου και πλέξετε με διπλό νήμα ή με χοντρό νήμα και με μεγάλο βελονάκι, μην σας πω ότι χρειάζεται και λιγότερο από 10 πόντους. Γιατί δείτε, εγώ άφησα 10 πόντους λιγότερο και πάλι εδώ μου είναι λίγο πιο φαρδί. Άνοιξε. Το δοκίμασα και τώρα θα το κλείσω εκεί. Δηλαδή θα βάλω τα κουμπάκια μου πιο μέσα. Το ότι βάζω κουμπάκια είναι υπέρ, γιατί αυτές τις 3-4 σειρές που μου περισσεύουν θα τις καλύψω με το κουμπί. Σαν αποτέλεσμα λοιπόν, εμένα είναι βαρύ το αποτέλεσμα που έχω κάνει, στρώνει πολύ, οπότε ίσως να έπρεπε να θέλω και 15 εκατοστά στενότερο από ό,τι είναι η περίμετρος του στήθους. Βέβαια, αν χρησιμοποιήσετε ένα λεπτό νήμα και κανονικά μικρό βελονάκι, 3,5-4, όπως μπλέκουμε τα καλοκαιρινά κανονικά, σίγουρα θα θέλει μικρότερο κομμάτι, αλλά ίσως όχι 15 πόντους. Εκεί γύρω στους 10 πόντους. Τεντώστε το καλά επάνω σας πριν ξεκινήσετε το οτιδήποτε άλλο. Εάν το τεντώσετε εντελώς και κλείσει, είσαστε ok. Πάμε λοιπόν τώρα για το τελευταίο μας βήμα που είναι τυράντες. Έχω βάλει σημάδια. Η αλήθεια είναι ότι το φόρεσα πάνω στην κόρη μου και είδα που περίπου είναι οι τυράντες του σουτιέν που φορούσε. Να σας πω ότι γύρω στα 18 εκατοστά κενό άφησα για κάτω τη μασχάλη. Βέβαια μετράμε και τους πόντους μας για να είναι ίδιοι. Το ιδανικό είναι να δοκιμαστεί το ρούχο και να μπουν οι σημάδια. Αν το πλέκετε για κάποιον άλλον και δεν έχετε αυτή τη δυνατότητα, να ξέρετε ότι εκεί γύρω στα 18 με 20 εκατοστά είναι το ιδανικό άνοιγμα για κάτω τη μασχάλη. Και αυτό που θα σας πω είναι ότι για να πλέξω τις τυράντες, θα γυρίσω στο βελονάκι νούμερο 4, πολύ μικρό, γιατί δεν θέλω να τεντώσουνε. Θέλω να τις κάνω γερές σαν η μάντα τις τυράντες και όχι να ξεχυλώσουνε. Ξεκίνησα λοιπόν, όσο φάρδος θέλετε εσείς δώσε στην τυράντα σας. Εγώ θεώρησα ότι ότι 8 πόντι είναι αρκετή, είναι μια αρκετά φαρδιά τυράντα. Απλά άριχτα λοιπόν, έπλεκα, συνέχεια. Και πάμε να πούμε για το μήκος της τυράντας. Αυτή τη στιγμή είναι γύρω στα 30 εκατοστά. Ακούγεται λίγο. Όμως παρόλο που έχω βάλει βελονάκι νούμερο 4, κοιτάξτε πόσο τεντώνει αν την τραβήξουμε. 3-4 εκατοστά πήρε, τσάκα τσάκα μόλις την τέντωσα. Να λάβουμε λοιπόν υπόψη μας όλες τις συνδίκες του πλεκτού για να βγάλουμε μια σωστή τυράντα. Συγκεκριμένα εμένα που είναι λίγο βαρύ το πλεκτό μου, θα πέφτει δηλαδή η μπλούζα, θέλω να την κάνω ακόμα πιο μικρή από ό,τι χρειάζεται, γιατί σίγουρα θα τραβήξει. Αν λοιπόν κάνετε κι εσείς μια λίγο πιο βαριά μπλούζα σαν εμένα, τεντώστε πολύ την τυράντα σας να δείτε αν έφτασε στα εκατοστά που θέλετε. Μην την αφήσετε χαλαρή και τη μετρήσετε. Με μικρότερο βελονάκι λοιπόν και πολύ τέντομα στην τυράντα μας για να δούμε αν φτάσαμε τα εκατοστά που θέλουμε. Έβαλα και τα κουμπάκια. Πάμε τώρα καλή με καλή και τη γυρίζω έτσι για να την ενώσω από τη μέσα πλευρά με άριχτα. Νάτι. Αφήνω λίγο νήμα και με τη βελόνα μου θα το ξαναπεράσω μέσα έξω για να το στερεώσω και καλύτερα.
Έτοιμη. Μετρήστε λοιπόν πόσες σειρές με άριχτα χρειάστηκε για τη μία σας τη ράντα και κάντε και την άλλη. Εδώ δεν χρειάζεται ούτε μεζούρα, ούτε τέντομα, ούτε τίποτα. Όσες σειρές κάνατε τη μία, κάντε και την άλλη. Αυτό ήταν, φίλες μου, το μπλουζάκι για σήμερα. Ελπίζω να σας άρεσε. Αν σας άρεσε, πατήστε like στο βίντεο. Κάντε εγγραφή στο κανάλι αν μόλις με ανακαλύψατε. Πατήστε και το καμπανάκι για να έχετε ειδοποίηση για κάθε νέο μου βίντεο. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν μαζί μου. Τα λέμε την επόμενη φορά με μια νέα δημιουργία.